Αντιπεριφερειάρχη υπεύθυνο για θέματα υγείας, τον κύριο Μπαγκομήτρο, να μας βοηθήσει λίγο σε αυτή την κουβέντα, να μας πει για το περιστατικό και τι γνωρίζει, αλλά κυριότερα την ψυχραιμία που πρέπει να επιδείξουμε. Το λέμε από το Ένα Κεντρικής Ελλάδος. Καλησπέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Βούτσινε. Ευχαριστώ για τον χρόνο και την ανταπόκρισή σας. Ξέρω, πριν φτάσουμε στο περιστατικό, ότι γυρνάγατε όλες αυτές τις ημέρες σε νοσοκομεία να ενημερώσετε, να ακούσετε απόψεις. Δυστυχώς και η Στερεά Ελλάδα δεν μένει εκτός κάδρου. Κύριε Μπακομήτρο, σας ακούω. Είναι υποχρέωσή μας, ειλικρινά, να κάνουμε αυτό που προβλέπει η νομοθεσία. Είναι γεγονός ότι χτες το βράδυ είχαμε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα μετά από εξέταση προσήλθε στο νοσοκομείο Χαλκίδος. Πάρθηκε το επίχρησμα, πήγε στο Ινστιτούτο Παστέρ και βγήκε το αποτέλεσμα θετικό. Δε όλη τη νύχτα χτες το βράδυ βγήκε δελτίο τύπου από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σπανό. Mm-hmm. Άμεσα ενεργήσαμε, μιλήσαμε με το ΔΥ, το Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Ήδη κλιμάκιο σήμερα το πρωί από το ΕΟΔΥ θα χνηλατίσει το περιβάλλον του. Mm-hmm. Ο άνθρωπος είναι καλά στην υγεία του βέβαια. Mm-hmm. Είχε ταξιδέψει μαζί με το περιστατικό το 66χρονο από την Ηλία στο Αγίου Στόπους με τον γκρουπ αυτό. Ναι, ναι. Και είναι γεγονός ότι προέκυψε το πρώτο κρούσμα. Μάλιστα. Αυτό στην Βόρεια Εύβοια, στον Δήμο Ιστιάς Εδιψού. Ιστιάς, ναι. Ήδη μίλησε και με τον Δήμαρχο, ο οποίος και αυτός είναι σε συνεχή επικοινωνία με το ΕΟΔΥ. Ναι. Γιατί πρέπει να τηρούμε ειλικρινά, και αυτό κάνουμε και εμείς σαν Περιφέρεια 4 πιστά, και με θρησκευτική ευλάβεια μπορώ να πω τις οδηγίες που προβλέπονται από το νόμο. Σωστά. Κύριε Μπακομήτρο, πείτε μου λίγο, οι διαδικασίες είναι αυτές που είπατε, τι προβλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάμε τώρα, επειδή πρέπει όμως να μην μας πανικοβάλει όλο αυτό, είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό και προφανώς θα έχει και μια δυστυχώς ανωδική τάση και στη Στερεά Ελλάδα, ναι, από τη στιγμή που έχουμε, αλλά τι πρέπει να κάνει, τι πρέπει να κάνουμε, δώστε 5-6 άξονες για να ξέρουν οι πολίτες και να μην τρέχουν πανικοβάλει. Θα ξεκινήσω με το εξής. Όχι πανικό. Θέλει ψυχραιμία. Ο πανικός δεν είναι καλός σύμβουλος. Θα το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Βέβαια, εδώ θέλουμε σύμμαχους σε αυτή την κρίση και τους συμπολίτες μας. Τουλάχιστον να τηρούν τους κανόνες υγιεινής. Είναι ενήμεροι όλοι, γιατί σήμερα, αν μη τι άλλο, στο κομμάτι της επικοινωνίας υπάρχουν τα κανάλια, τα κεντρικά, τα περιφερειακά, τα site, η τεχνολογία είναι στα σπίτια του καθενός. Είναι πως όλοι γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Σωστή. Τα μέτρα προστασίας. Πάση θυσία όλοι να συνεισφέρουν στο κομμάτι αυτό, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Σωστά. Λοιπόν, αν τώρα κάποιος, κύριε Μπακομήτρο, αισθανθεί, γιατί τα συμπτώματα είναι ίδια μιας απλής κοινής ίωσης, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ναι. Αν κάποιος αισθανθεί κάτι, πρέπει να πάει στο νοσοκομείο, γιατί λένε μην τρέχετε άσκοπα στα νοσοκομεία. Τι κάνουμε τώρα? Θα σας εξηγήσω. Εμείς τη μέση εβδομάδα είχαμε σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη, τον Φάνη τον Σπανό, με τον διοικητή της ΥΠΕ, ο οποίος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος για όλα τα νοσοκομεία της περιφερειάς μας. Mm-hmm. Το πρώτο που γίνεται, αν κάποιος έχει μια ίωση, έτσι, πάει σε ένα νοσοκομείο. Mm-hmm. Αν ο γιατρός, ο οποίος τον εξετάζει, θεωρεί ότι είναι ύποπτος, άμεσα παίρνεται επίχρησμα, mm-hmm, σε ειδικό θάλαμο που έχει διαμορφωθεί, γιατί όλα τα νοσοκομεία και τα νοσοκομεία έχουν ειδικούς θαλάμους αποστηρωμένους που το περιστατικό μεταφέρεται άμεσα εκεί. Παίρνετε το επίχρησμα από τους γιατρούς και άμεσα στέλνεται στο Ινστιτούτο Παστέρ. Κατανοητό. Το οποίο εντός κάποιων ωρών βγαίνει το αποτέλεσμα. Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό και ο άνθρωπος νοσεί, δεν είναι σε καλή κατάσταση και χρειάζεται νοσηλεία, άμεσα στείνεται ολόκληρη επιχείρηση με σκοπό να μεταφερθεί στο Πανευθυντικό Νοσοκομείο Λάρισας, mm-hmm, το οποίο έχει 10 ειδικούς θαλάμους, ναι, αρνητικής πίεσης, που εκεί θα νοσηλεύονται. Μάλιστα. Ωραία. Όχι ωραία. Εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η διαδικασία. Κλείνω εγώ λέγοντας, κύριε Μπακομήτρο, και επειδή σαν αντιπεριφερειάρχης τώρα θα έχετε έντονη ενόχληση από πολλούς συνεργάτες σας, γιατί
Τώρα το ένα κρούσμα θα φέρει τον πανικό, κυρίως λένε πολλοί. Δεν είναι σίγουρο ότι θα αρχίσει μια ραγδαία εξάπλωση, έτσι, να μην λέμε τέτοια πράγματα. Όχι πανικό, θέλει ψυχραιμία. Εμείς είμαστε γρήγορος, η επαγρύπνηση. Mm-hmm. Όλο το 24ωρο είμαστε στη διάθεση του κάθε πολίτη. Mm-hmm. Έχουμε επικοινωνία καθημερινή και με τον διοικητή της ΥΠΕ και με τους κατατόπους διοικητές των νοσοκομείων. Συνεπώς παρακολουθούμε και είμαστε σε επαγρύπνηση. Κύριε Πακομήτρο, μόνο κάτι, ξέρω ότι μιλάμε ανοιχτά και καθαρά. Αυτό το πρώτο κρούσμα του κορονοϊού, σίγουρα λέμε όχι πανικός, αλλά θα έχει μια πιθανότητα, επειδή αυτός ο άνθρωπος ήρθε σε κάποια επαφή. Αυτοί θα έρθουν σε κάποιους άλλους. Θα έχουμε μια τέτοια επέκταση, τι λέτε? Εγώ δεν είμαι ο αρμόδιος επιστημονικά να σας απαντήσω πάνω σε αυτό. Όμως είναι γεγονός ότι ο Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ο Εθνικός, άμεσα ενεργεί σήμερα ήδη, έχει ξεκινήσει την κοινηλάτηση του περιβάλλοντος του. Κατανοητό. Συνεπώς, εμείς τηρούμε τις οδηγίες με θρησκευτική ευλάβεια του Υπουργείου Υγείας. Στο τεχνικό κομμάτι λέτε, στο τεχνικό κομμάτι. Ναι, βεβαίως, κατάλαβα, βεβαίως. Κατάλαβα. Ωραία. Λοιπόν, δεν θα σας απασχολήσω άλλο. Είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Πακομήτρο. Εμείς και από το σταθμό μας λέμε όχι πανικός. Είναι ένα πρόβλημα παγκόσμιο, όχι μόνο στεροελλαδίτικο. Παγκόσμιο πρόβλημα. Εννοείται. Παγκόσμιο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πακομήτρο. Ευχαριστώ πάρα καλό πολύ. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.